Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, επειδή όντως είστε και στην Αλφα Αθήνας, όλα δείχνουν ότι πάμε σε εκλογές, διότι τουλάχιστον αυτό λένε και από το ΠΑΣΟΚ, ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει περίπτωση, με τα ως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις εκλογές αυτές το διακύβευμα ποιο θα είναι? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές πριν τελειώσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί κάποιος να λέει ότι δεν έχουν βρεθεί 180, δεν έχουν βρεθεί και 121. Mm-hmm. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχαν 121 μετρημένοι που δήλωναν, θα λέγαμε ότι θα δεν υπήρχε. Θα κάνω μια διάμεση ερώτηση, όπως λέμε. Αλλά αν, για να μην αποφύγω την ερώτηση, πιστεύω ότι εξ αρχής είπα ότι το διακύβευμα όπως τέθηκε, την πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση, την πολιτική την οποία παρουσιάζει. Και παρουσιάζει με συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, κάποιος, είτε ως βουλευτής στην προεδρική εκλογή, είτε αν δεν περάσει προεδρική εκλογή σε εκλογές μετά τις εθνικές, γνωρίζει και το τι έχει κάνει η κυβέρνηση και με τα λάθη που έκανε και το τι παρουσιάζει μετά. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Γιατί αν θέλετε και η διαπραγμάτευση σε μεγάλο βαθμό ήταν πραγματικότητα, πάνω κάτω γνωρίζει. Εμείς λέμε αυτό, το οποίο δεν λέμε ότι είναι και το πιο ευχάριστο που υπάρχει, αλλά δημιουργεί μια σταθερότητα και μια ασφάλεια. Από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πω ποτέ ότι το καλύτερα σημαίνει ξαφνικά ότι γυρνάμε σε αυτό το οποίο μας έφερε εδώ πέρα. Αντιθέτως, η άλλη πρόταση, εάν δημιουργείς ελλείμματα, που κατά την άποψή μας μαθηματικά θα δημιουργείς ελλείμματα, υποχρεωτικά θα επιστρέψεις σε μηχανισμούς. Είναι καλύτερο, για παράδειγμα, αυτό που λέτε τώρα εσείς, στην περίπτωση που αποτύχει η διαπραγμάτευση, να έχουμε νέα μέτρα όπως τα θέλει η Τρόικα? Όχι, Μάικ, προφανώς είναι όπως τα θέλει η Τρόικα και γι' αυτό προφανώς. Όχι, γιατί, αν όμως, το ασφαλιστικό ήδη έχει κουτσουρευτεί. Συντάξεις έχουν κουτσουρευτεί. Το θέμα δεν είναι ότι θέλει η Τρόικα. Το θέμα είναι τι δημοσιονομικά κενά θα έχεις. Ναι, η Τρόικα λέει ότι, ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης του 1,5 δις. Παραπάνω ξεκίνησε με 2,5. Είμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ σας λέω κάτι άλλο. Γιατί η ουσία του πράγματος ποια είναι? Έστω ότι παίρνεις και την καλύτερη διαπραγμάτευση και δημιουργείς δημοσιονομικό κενό. Γιατί αυτό το αντιμετωπίζει στην πράξη. Η κυβέρνηση 2 χρονιές κατάφερε να αποδειχτεί πιο αξιόπιστη από τις εκλογές. Και τότε πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κενό, κύριε Πλεύρη? Το δημοσιονομικό κενό είναι εκτίμηση. Άλλο σας λέω. Δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει το ένα και το άλλο. Διαφορετικά δεν γίνεται το δημοσιονομικό κενό είναι η εκτίμηση. Στην εκτίμηση υπάρχει διαφωνία. 2 φορές η Τρόικα έπεσε έξω. Η κυβέρνηση έπεσε μέσα. Αλλά το πραγματικό είναι ότι έρχεται η ώρα της κρίσης. Και η ώρα της κρίσης ποια είναι? Ότι αν υπάρξει δημοσιονομικό κενό. Έχει στέρηση εσόδων από τα. Μα προφανώς όταν μπαίνει σε αυτό το κλίμα, προφανώς έχει στέρηση. Αυτό θα το αντιμετωπίσει. Επειδή θέλετε να μιλήσει για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, αν γίνεται κυβέρνηση. Εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να μείνω στον πρόεδρο. Υπάρχουν πολλά κεφάλαια. Μπράβο, εκεί θέλω να μείνω. Δεύτερη ψηφοφορία δεν βγάζει. Ας βγάλει τρίτη. Μισό λεπτό. Σενάριο. Σενάριο. Υπόθεση εργασίας. Δεν βγάζει. Απέχει και από τους 170. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πάει, η κυβερνητική πλειοψηφία να πάει στην τρίτη ψηφοφορία, ή θα πρέπει να δει ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος υποστηρίζει και νομίζω ορθά ότι δεν πρέπει να γίνουν εκλογές, πρέπει να βγάλουμε πρόεδρο. Μήπως θα πρέπει να δει τις προτάσεις που ακούγονται σκόρπια τώρα και όχι θεσμικά? Μήπως θα πρέπει να δει και τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα. Σκοπού, για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ακούστε τι γίνεται. Προκειμένου να αποφευθούν οι εκλογές. Σωστά κατά την άποψή του. Πρέπει να αποφευθούν. Στην πολιτική πάντοτε οι συνενέσεις είναι ευχάριστο πράγμα. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν όμως αποστάσεις. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν θέλω να δικήσω σε αυτή την περίπτωση ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε την Νέα Δημοκρατία. Πολλές φορές κάποιοι πήγανε και είπανε, μα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν πρέπει να υπάρξει ένα ευρύ σχηματισμό στο οποίο να είναι και μια δημοκρατία. Και ο Πρωθυπουργό με το αρχηγό τη αξιωματική αρχή. Θα σα πω κάτι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά εγώ θέλω να. Κύριε Θαγαρόπλη, σα ΣΥΡΙΖΑ σα ακούω. Ακούστε. Δεν το λέω. Δεν δίνω την ευθύνη σε έναν. Είναι το κορυφαίο επιχείρημα ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ίσα ίσα και το. Κάνετε λάθο, γιατί εγώ δεν δίνω την ευθύνη σε έναν για αυτό το θέμα. Εγώ θα σα πω κάτι. Εγώ θεωρώ όμως, για να μην γίνεται και υποκριτική η κουβέντα, όταν οι αποστάσεις είναι τέτοιες, όποιος θα έχει δίκιο, όποιος και να έχει άδικο, είναι χαοτικές αποστάσεις. Δηλαδή ο άλλος σου λέει ότι εγώ πιστεύω... Ακόμα και σε δύσκολους καιρούς είχαν διάμεση. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αλλά αυτό που λέτε... Εσείς λέτε κάτι άλλο. Ο δεν έρχεται στην Βουλή να απαντήσει στα ερωτήματα της πια. Πήρε τηλέφωνο προχθές ο Τσίπρας στο Βενιζέλο που δεν έχει ξανασυμβεί. Μα με συγχωρείτε, όταν. Για το θέμα του Ρωμανού. Όταν ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί δεν έχει πάρει όταν ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εγώ να πω ότι προφανώς είναι αναρχιοπίσκοπο. Όταν ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει θα γίνει συνάντηση στο Μαξίμου και λέει θα πάω στο Μαξίμου
για να πω στο Σαμαρά να παραιτηθεί. Με συγχωρείτε, ποια είναι η σχέση. Μισό λεπτό. Θα έπρεπε ο Σαμαράς να τον πάρει τηλέφωνο, να πάει ο Τσίπρας και να πει αυτό και να εκτεθεί. Εγώ σας λέω, κατά την άποψή μου. Αυτό όμως το οποίο λέτε είναι κάτι άλλο. Τι λέτε στην ουσία, λέτε ότι αν περάσει δεύτερη εκλογή και υπάρχουν ζυμώσεις προφανώς από μεγάλη απόσταση του θέμα, που δείχνουν ότι δεν μπορεί να γευλωθεί. Αυτό το κοιτάξτε, στην πολιτική και ειδικά σε κάτι πρωτόγνωρα πράγματα, είναι η πρώτη προεδρική εκλογή που πηγαίνουμε χωρίς να υπάρχει συμφωνία κομμάτων, χωρίς να πεις με σιγουριά βγαίνει ή δεν βγαίνει. Είναι η πρώτη προεδρική εκλογή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Υπάρχουν δύο κοινοβουλευτικές ομάδες που έχουν αποφασίσει μεν, αλλά χωρίς να θέλω να προσβάλλω καμία από τις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα δεν αποκλείεται. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα φτάσουμε. Πάντως σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ιστορικές στιγμές αυτά που θα μεσολαβήσουν από τη δεύτερη στην τρίτη ψηφοφορία. Και οι βουλευτές θα έχουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Κάτι